Πριν την περασμένη μας ομιλία, θα ενθυμούνται ότι μιλήσαμε εξ αφορμής ενός εγγραφείου, ενός ψαλμού του μεγάλου αποδείπνου, που έχει σχέση με τους πειρασμούς και γενικότερα με τους λογισμούς τους εκλεξιών και εξαριστερών. Το εγγράφειο συγκεκριμένος είναι από τον 90ο ψαλμό, στίχος 7, που λέγει «Πεσείτε εκ του κλήτου σου χιλιά και μιλά εκ δεξιών σου». Και είπαμε ότι ο άνθρωπος δέχεται πειρασμούς και λογισμούς και εκ ευωνήμων, αλλά και εκ δεξιών. Οι εκ δεξιών, λέει, είναι περισσότεροι και οι φουλότεροι. Εάν, όπως λέει εδώ ο ψαλμολός, από το ένα μέρος μας βάλει με 1000 λογισμούς, από το άλλο μέρος μας βάζει με 10.000 λογισμούς. Και ο άνθρωπος καλείται τη βοηθεία πάντοτε του Θεού να φρουρεί τον εαυτόν του και να ζητάει την διάκριση των λογισμών. Διότι εάν δεν διακρίνει ο άνθρωπος αν ο λογισμός του είναι εκ του αγαθού ή εκ του πονηρού, θα πέσει μια ημέρα στα δίκτυα του Σατανά. Ο δεξιός λογισμός, ο λεγόμενος, είναι δέλεαρ. Είναι το βόλωμα που βάζει ο Σατανάς μπροστά για να τον βάλει τον άνθρωπο πιο κάτω στο χέρι. Του παρουσιάζει το Ευαγγέλιο, του μιλάει για καλά έργα, του μιλεί για καλή συμπεριφορά. Εφόσον πίσω από όλα αυτά έχει απότερον σκοπό να τον βάλει στο χέρι, να δυσανασκευήσει, να βλασφημίσει, γενικά να κερδίσει αυτό. Γι' αυτό, όπως σας διάβασα και προχθές, μια γνώμη ενός πατρός επί του απλούστερων, λέγει ο διάβολος, εκπέβροντας ότι πολλοί άνθρωποι δεν δέχονται την προσβολή των γυμνών, των φανερών αμαρτιών, για τούτο αρχίζει μεν και τους πολεμεί από κάποια αίτια φαινόμενα καλά. Τελευταίον δε από εκείνα τους κρυμνίζει και τα φανερώς κακά. Είναι κάτι που οι περισσότεροι μας, επαναλαμβάνω, δεν τα έχουμε προσέξει αυτά. Και μετανοούμε εκ των υφέρων και καμιά φορά να μου κοπεί το χέρι, να μου κοπεί η γλώσσα, δεν μου κοβώσαν τα πόδια και κάτι τέτοια λέμε, δυσανασχετώντας και βαρυγκωμώντας επάνω σε κάτι καλό που κάναμε, διότι δεν το εξετάσαμε εάν θα έπρεπε να το κάνουμε. Για να επιτύχει ο άνθρωπος και να προλάβει αυτές τις πτώσεις των δεξιών πτώσεις, τις οποίες δεν βλέπει ούτε να εξομολογηθεί δυστυχώς, θα πρέπει να έχει την αρετή η οποία λείπει δυστυχώς από τους περισσότερους μας, την διάκριση. Ή θα πρέπει να έχει την ταπείνωση να ρωτήσει, να θέσει δηλαδή σε ψήφο τη γνώμη του, εάν και κάποιος άλλος συνηγορεί επάνω σε αυτό. Να ρωτήσει των διακριτικών, να ρωτήσει έναν πνευματοφόρον άνθρωπο, έναν άνθρωπο που έχει χάρισμα. Δέποτε ενεργούσαν οι άνθρωποι του πνεύματος, εάν δεν έπαιρναν και τη γνώμη ενός ανθρώπου που ενόμιζαν ότι έχει αγιασμό. Θα πει κανείς, και πού να τον διακρίνω εγώ αυτόν. Ακούστε να σας πω. Εάν μεταπίνω συζητήσεις από έναν άνθρωπο γνώμη, παρότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει γνώμη, παρά τη γνώμη σου, ο Θεός θα τον φωτίσει και θα σου απαντήσει κατά τέτοια έννοια που θα σε ωφελήσει. Αδιαφόρος αν αυτός δεν έχει γνώμη, θα μιλήσει ο Θεός για αυτού, αρκεί να υπάρχει ταπείνωση, να μην υπάρχει εμπιστοσύνη στο δικό σου, έστω και αν είναι αλήθεια, να το θέτεις εις έλεγχον, να το θέτεις εις κρίση, δεν έχεις να χάσεις ποτέ. Ο Θεός θα φωτίσει τον άνθρωπο εκείνον, εφόσον δεν υπάρχει ο τόσο διακριτικός, να σου απαντήσει σωστά και να σε προλάβει ή να σε κυραγωγήσει. Όποιος εν το εγωισμό του δεν καταδέχεται να ρωτήσει, αλλά καλλιεργεί μόνος
του το λογισμό του, θα έχει άσχημα αποτελέσματα. Θα δυσαρεστηθεί. Θα χάσει υλικό, ίσως χάσει δε και πνευματικό. Προχθές μιλήσαμε μία πλευρά του πράγματος, τι συμβαίνει απάνω γενικά στις γονείς, αναφορικώς με τα παιδιά και την οικογένεια. Και πώς τους βάζει στο χέρι ο σατανάς κατά κάποιον τρόπο και γίνονται περισσότερο του σατανά και λιγότερο του Θεού. Από αυτό το βράδυ, να έλεγα κάτι και άλλο που και εσείς, αν όχι σύστοτε σε αυτό, θα το έχετε παρακολουθήσει αυτό. Για να σωθεί ο άνθρωπος, δεν μπορεί μόνο. Ούτε στο σπίτι του μπορεί να σωθεί, ούτε στο εμπορικό του μπορεί να σωθεί, ούτε στο δρόμο μπορεί να σωθεί, ούτε στο βουνό μόνο του μπορεί να σωθεί. Χρειάζεται έπειτα από όλα αυτά και η εκκλησία. Χρειάζεται το πανδοχείο. Γιατί ούτε εργοσωτηρία, ούτε αυτοσωτηρία υπάρχει. Χριστοσωτηρία υπάρχει. Και ο Χριστός τον περιπεστώντας του ζητά, τον πήρε τον νόμο του και τον πήγε στο πανδοχείο, τον παρέδωσε στο πανδοχείο και τον άφησε εκεί πέρα να επιμεληθεί αυτού. Κάθε ψυχή έχει περιπέσει στη ζητά. Και ένα αγνίο, όταν ήταν μικρή, φέρνει το προπατορικό αμάρτημα και εν γνώση, όταν είναι μεγάλο. Έχει την ανάγκη λοιπόν αυτού του πανδοσίου. Τη σωτηρία ο Χριστός δεν την έχει αφήσει στο καφενείο, ούτε στο δρόμο. Ούτε στην αγορά, ούτε στα ακρογαλιά. Ούτε στο βουνό, ούτε στη θάλασσα. Να έχει αφήσει στην εκκλησία. Για να καταλάβει ο άνθρωπος ποιο είναι το σωστό, θα δει τι αντίδραση υπάρχει επάνω σε αυτό το σωστό για να το πράξει ο άνθρωπος. Θα γνωρίζετε πόσα δε μας προβάλλει δύσκολα πράγματα και εμπόδια για να μην εκκλησιαστούμε. Ίσως σήμερα οι περισσότεροι, διότι κάναμε ένα βήμα, κατά κάποιον τρόπο τον νικούμε και δεν το ακούμε, αλλά εκκλησιαζόμεθα. Ορισμένοι ακόμη δεν εκκλησιάζονται. Με τον δεξιόν λογισμό, ότι δεν έχουν την ανάγκη, άλλα είναι τα άλλα. Είσαι εντάξει, έχει καθαρή κόμπλα, αυτό είναι. Τι λέω τώρα για εκκλησιαζόμεθα. Τον σκεπελάει. Αλλά τώρα δεν θα ήθελα το πρώτο να μιλήσω για αυτόν. Να μιλήσω πιο κάτω για αυτόν. Αλλά μιλήσω πρώτα για αυτόν ο οποίος πηγαίνει στην εκκλησία. Αλλά τον ξεγελάει μέσα στην εκκλησία. Έχω δει ανθρώπους σε παραδείγματι μέσα στην εκκλησία. Έχει ξεκινήσει η εκκλησία. Και τον βλέπει και τον εγκόλπι ο παραδείγματι στο χέρι θυσίας και ευχαριστίας και διαβάζει την ακολουθία θυσίας μεταλήψεως. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση. Σε ποιον προσφέρει. Στο σατανά προσφέρει. Η ακολουθία γίνεται. Το ευλογητό σε δώσει. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμενε κλείσμε. Τι δουλειά έχει τώρα με τη θεία ευχαριστία. Τι δουλειά που διαβάζει την ακολουθία θυσίας μεταλήψεως με την εκκλησία. Άλλοι. Εκοινώνησαν. Λέγονται τα υπόλοιπα. Είδαμε το φως το αγγινό, το λάβο με πνεύμα επουράνι, πάντοτε μη και αΐν, όχι με τα λαβόδι. Αυτό σε μια άκρη, σε χωριστά σαν φαρισαίος, δεν είμαι σαν τους άλλους εγώ, διαβάζει από το υπόλοιπο την θεία ευχαριστία. Δηλαδή αυτά τα υπόλοιπα δεν είναι για σένα. Δεν έχουν λόγο για σένα. Η ακολουθία τελείωσε. Γιατί βάζει το λογισμό αυτό, ο Χριστός, ο αγγελός σου. Όχι, ο σατανάς. Και σε ξεγελάει. Και νομίζει και εκλείει νομίσματα και χόντρα νομίσματα και όλα είναι σύνδυλα. Ώστε να μην διαβάσω την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ώστε να μην διαβάσω την ευχαριστία της Θείας Μεταλήψεως. Δεν είναι αποσπάσματα, δεν είναι κομμάτια αυτά της Θείας Ακολουθίας. Ναι, αλλά στο σπίτι σου. Όχι με τη Θεία. Στο σπίτι. Αν έχεις χρόνο, θα σκοθείς πιο πρωί, ή θα διαβάζει μαζί με το απολυθμό το βράδυ το μέρος που πρέπει να διαβάσει από την ακολουθία, το υπόλοιπο στην πρωινή σου προσευχή, γιατί από τη στιγμή που θα χτυπήσει η καμπάνα πρέπει να είσαι παρόν. Από τη στιγμή που θα χτυπήσει η καμπάνα, πρέπει να είσαι ο πιστός ή στην εκκλησία.
Έχει καμιά δουλειά ούτε με πρωινέ προσευχέ, ούτε με εγκόλπιο στο χέρι για να διαβάσει τα κουλουφία κλπ. Πρέπει να έχει την εκκλησία. Αυτά θα τα κάνει σε ώρα άλλη που δεν έχει θέση με την εκκλησία. Και να διαβάσει η ευχαριστία. Όταν τελειώσει η εκκλησία, και ο πάτερ των διευθών, πάρει και το αντιδερό σου, κάθεσε και διάβασε και την ευχαριστία. Εκεί είναι σπίτι, σε εσά μπροστά στην Αγία Εικόνα, το Άγιο εκεί πέρα το προσκυνητάρι σου και διάβασε την ευχαριστία. Καθήν ώρα γίνεται η ακολουθία, πρέπει να είσαι μέλος της ακολουθίας. Να λες το αμήν, να λες το κύριε Ελέγχο, να λες το γέννητο. Αν αυτά δεν υπάρχουν, δεν έχει σχέση με την εκκλησία. Σε γελάει ο πονηρός και νομίζει ότι κάτι κάνει. Όταν δεν κάνει τίποτα. Είναι εκ των δεξιών φτώσεις αυτές που σας λέγω, που έχω σημειώσει και θα σας μεταφέρω. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι επίσης, κατά την ώρα της ακολουθίας, που εργάζονται. Υπάρχουν εύλογες αιτίες πολλές φορές. Είμαι οδηγός. Δεν μπορώ να κατέβω από το τιμόνι. Είναι βαρδιά μου. Είμαι στρατιωτικός. Είμαι στο φαρμακείο. Είμαι στο νοσοκομείο. Είμαι κάπου στην εργασία κλπ. Είναι αλλοτεραβία με εκβιάζει. Είμαι ελεύθερος. Πρέπει να είμαι στην εκκλησία. Οποιαδήποτε άλλη εργασία και αν κάνω κατά την ώρα που γίνεται η ακολουθία δεν είναι ευλογημένη από το Θεό. Είτε στον εξωτερικό, είτε στον όρθιο. Αναφορικό με τον εξωτερικό έχω να σας μεταφέρω. Σας έχω πει κι άλλο και αυτό, αλλά για ορισμένους που δεν το ξέρουν και για ορισμένους που θα πρέπει να τους το υπενθυμίσουν. Ένα περιστατικό από το βίο του Οσίου Σεραφείμ. Της Δομβούς. Έτσι από τη Λεβάδια εκεί υπάρχει ένα μοναστήρι ανδρό, που έχει μάλιστα το Άββατο, που σου μίλησε στο όνομα του Οσίου Σεραφείμ. Μεγάλος Άγιος, 100 σελίδες βίο, έτσι, με εορτάζει στις 6 του μηνός Μαΐου μαζί με τον Πολύ Ακλονιό. Μεγάλη σχέση με την Αθήνα, πολλά θαύματα έχει κάνει στην Αθήνα και πολλές φορές έχουν μεταφερθεί τα Άγια Λιχανά και εδώ. Όσοι έχετε το συναξάρι να το διαβάσετε. Αυτός είχε δώσει την εξής εντολή. Όταν θα χτυπήσει η καμπάνα, Σάββατο βράδυ ή παραμονή εορτή βράδυ, θα σταματήσουν οποιοδήποτε εργόκερο και οπουδήποτε και αν βρίσκονται οι μοναχοί. Ό,τι γίνεται μετά το χτύπημα της καμπάνας δεν είναι ευλογημένα από το Θεό. Μίαν εποχή ευρέθησαν οι μοναχοί μακριά από το μοναστήρι σε ένα χωράφι και έσυραν. Εκεί που έσυραν τους έμενε ένα υπόλοιπο κομμάτι που αν μέναν 3/4 περίπου μια ώρα θα το έσυραν γι' αυτό και δεν θα βρισκόταν στην ανάγκη τη Δευτέρα να πάνε για μια ώρα ξανά σε αυτό το χωράφι, θα πήγαιναν σε ένα άλλο μεγάλο χωράφι που είχαν για να στείλουν. Έτσι σκέφτηκαν, έτσι ψυχολογισμός τους, ότι η οικονομία είναι να μην το αφήσουν και χάσουν την ημέρα όπως θα λέγαμε τη Δευτέρα. Όταν σκέφτηκαν το βράδυ, ερώτησε ο γέροντας γιατί δεν ήρθαν στον εξωτερικό. Πού ήταν. Είπαν αυτοί, αυτό και αυτό έγινε. Και τους θεώρησαν μάλιστα ότι θα έπρεπε να τους δώσει το βραβείο. Λυπούμε λέει πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Όμως, αύριο το πρωί, ένας εξημών θα πάρει το μουλάρι και θα πάει. Τώρα που είναι φρέσκο και ενθυμίσαι πού είσαστε την ώρα που χτύπησε η καμπάνα, να βάλει σύνορα, να χωρίσει το χωράφι αυτό. Διότι αυτό δεν πρέπει να πέσει μέσα στο άλλο σιτάρι. Είναι χατηραμένο και δεν έχει καμιά θέση μέσα στο ευλογημένο που σας έδωσε ο Θεός υγεία για όλη την ημέρα. Πράγματι την άλλη μέρα σηκώθηκε ένας και πήγε και έβαλε με πέτρες σύνορα, όρια όπως τα λέγαμε, περίπου εκεί που φανταζόταν που ενθυμίζω ότι ήταν την ώρα που χτύπησε ο εσωτερινός. Έγινε το σάρι και το ένα και το άλλο. Όταν ήρθε η ώρα του θερισμού, επήγε και ο ηγούμενος μαζί. Σε βγάζει τα σκύρτα και τα δίνει σε ένα μοναχό και του λέει βάλε φωτιά να καεί αυτό που είναι σπαρμένο μετά τον εσωτερικό.
κατά καλό καιρό. Καιρό θέλει. Όλα κατάξερα. Πού τον είχε ο μοναχός να ανάψει σπίρτο. Θα εκέτω ολόκληρο στην περιοχή της Ιωσίας. Βάλε φωτιά να κάψει αυτό. Τίποτα. Δεν έβαλε. Επέμενε. Βάλε φωτιά. Παίρνει μόνο του τα σπίρτα και βάζει φωτιά αυτό. Τι λέτε τι έγινε. Η φωτιά, σαν να είτε κάτι είτε ζωντανό, άρχισε να πηγαίνει βόσκοντα στο κομμάτι εκείνο το τρίγωνο της γωνίας του χωραφιού που είχε σπαρεί κατά τον εσφαιρινό. Το έκαψε όλο αυτό, δεν επεδόθη στο άλλο το υπόλοιπο, ούτε έξω προς το λόγο των ξηρών παρόλο ήταν θέλος. Εκάει αυτό και έζησε σαν κάποιον αντιδιέταξη. Και έχει μείνει το χωράφι του καλόγερου. Περνάει ο δρόμος από εκεί. Όταν πηγαίνει κανείς από τα Χώστια προς τον Άγιο, περνάει μέσα από το χωράφι αυτό και έχει μείνει μέχρι σήμερα. Μαζί με τα άλλα θαύματα που έχει στην περιοχή ο Άγιος, έχει αυτό το χωράφι του καλόγερου. Δεν μπορεί λοιπόν να μου πει κανείς το αντίθετο. Αδιαφόρος ήταν ο Θεός, υπομένει, μακροθυμεί. Να γνωρίζουμε ότι είναι σαν ένα μελάνι το οποίο στάζει ο άνθρωπος μέσα στο έργο του το ωραίο, το γάργαρο, όλη τη εβδομάδα, εκείνο το οποίο κερδίζει καθήν ώρα αν δεν είναι εντολή του Θεού. Στο 10ο κεφάλαιο του Ματθαίου υπάρχει διαγραμμένο το εξής. Όχι δεν συνάσχει με τεμού σκορπί. Είναι παράξενο. Όχι δεν συνάσχει με τεμού, δηλαδή με την ευλογία μου, δεν έχει την υπογραφή μου αυτό που συνάσχει, στην πραγματικότητα σκορπί. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να ειδούμε, δεν έχουμε τη διάθεση να ειδούμε τις ζημιές που παθαίνουμε και τα σκαντήλια που τρώμε κατά διαφόρους τρόπους, όλα τα θεωρούμε τυχερά, συμπτώσεις κλπ. Εφόσον είναι απότοκα αυτών των ασφαλιών μας. Στον δύο επίσης του οσίου Χ, Παρθενίου του Χίου, θα το είπα και ένα άλλο βράδυ σε ένα άλλο μάθημα αυτό, υπάρχει το εξής. Μία που γνώριζε τους κόπους του γέροντος και την αγιότητά του, σκέφτηκε να του κάνει ένα πιάτο φαγάκι ζεστό όταν θα τελείωνε από την ακολουθία να βρει αυτό σε ένα πιάτο φαγάκι. Και του έκανε ένα πιάτο μακαρονάκια. Και το πήγε, σκεπασμένο όπως θα λέγαμε, σε ένα μπολ. Του είπε, ξέρει γέροντα, σου έφερα λίγο φαγητό. Τι δηλαδή μου έφερε. Λίγα μακαρόνια σου έβρασα. Σκουλίκια μου έφερε. Όχι γέροντα. Σκουλίκια μου έφερε. Εφόσον τα μαγείρευσε την ώρα που γινόταν η ακολουθία, τότε να έρθει στην εκκλησία και εσύ μαγείρευε σε μένα μακαρόνια, σκουλίκια μου μαγείρευσε. Και το ξεσκεπάζω και ήρθαν σκουλίκια. Τώρα, εσείς όπως έχει πάρτε τα αυτά και όπως θέλετε να μίσετε. Πάντως να γνωρίζετε ότι ο λογισμός αυτός, οποιοδήποτε αγαθός και αν είναι, δεν δικαιολογείται από τον Θεό. Ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει τι θα πράξει. Να είναι διακριτικός και σε ανάγκη να ρωτάει με ταπείνωση των άλλων. Τι λες εσύ. Μέρες οι άνθρωποι διέξαν 40 κερίνες να πάνε να βρούνε ανθρώπους να πούνε το λογισμό τους. Έχω ένα λογισμό. Και οι λογισμοί, όπως ξέρετε, πολλές φορές μας παρακολουθούν χρόνια ολόκληρα. Ο λογισμός, σε παραδείγμα της κορνείας ένα γέροντα, 55 ολόκληρα χρόνια τον παρακολουθούσε. Και επίμονα, με διαφόρους τρόπους και με διάφορες τέχνες, ο λογισμός θα βάλει. Αλλά τον λέω ότι αυτόν είναι εκπαιδονίμων, είναι κορνείας λογισμός. Πω. Εάν σου έλεγε όμως ο λογισμός, δεν κατεβαίνεις μέχρι το χωριό, να είδεις τι γίνονται οι γέροντες γονείς. Δεν το θέλει ο Θεός, δεν είπε θύμα του πατέρα και τη μητέρα, να τους κάνει λίγη χαρά. Θα την πάταγε την πεπονόβουδα, θα το κατέβαζε από εκεί. Θυμίστε ένα άλλο περιστατικό που σας έλεγα, που παρουσιάσει κάποτε ο διάβολος σε έναν μοναχό, ο οποίος είχε 65 χρόνια άσκηση. Τι του είπε,
Παρουσιάστηκε μπροστά του και του είπε το εξής. Λίγα λόγια του 40. Πού θα μου πάρει. 30 χρόνια ζωή έχει ακόμη. Θα σε πιάσει. Δεν σε πιάσα τα 65 χρόνια που έχει εδώ. Θα σε πιάσει. Τα 30 χρόνια. Αυτό ήταν αρκετό. Να τον βάλει στο λογισμό. 30 χρόνια ακόμη, Έχω 65. Είμαι 85. 20 χρόνια είχα εδώ πέρα. 30 χρόνια ακόμη. Να υπάρχει κανένας από εκεί τους γονείς δικούς μου. Κανένας από τους θείους μου να υπάρχει. Να υπάρχει κανένας στο χωριό. 30 χρόνια, Δεν κατεβαίνω μέχρι. Δεν πάω αύριο κάτω εκεί να δω. Και ξαναγυρίζω εφόσον έχω 30 χρόνια μπροστά μου. Δεν μπορούσε να τον βγάλει με άλλους τρόπους. Τον έβγαλε με αυτόν τον τρόπο. Και όλη τη νύχτα το λογισμό τα 30 χρόνια είχε. Είχε κολλήσει στο νου του και το πρωί πήρε το σακουλάκι του και κατηφόρησε. Για να πάει στο χωριό για 2-3 μέρες να είδε αν υπάρχει κανένας από τους δικούς του και να ξαναγυρίσει. Δεν είχε καμιά πρόθεση να μην ξαναγυρίσει. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Ο Χριστός πήγε την πλάνη του και πόσο ξεγελάστηκε από τον δεξιόν αυτών λογισμών της φιλοσυγγενής. Και έστειλε ο άγγελος στον δρόμο και τον σταμάτησε και του λέει. Ευλόγησαν του λέει. Πού πηγαίνει. Ο Κύριος λέει παιδί. Να λέει μέχρι το χωριό πηγαίνει. Γύρισε του λέει πίσω γιατί σε γέλασε ο διάβολος. Όταν άκουσε έτσι, έμπειρος άνθρωπος τώρα, έφυγε από τα σύνορα. Και γύρισε πίσω κλαίων. Στις 3 ημέρες απέθανε. Τα 30 χρόνια σατανά είχατε 3 ημέρες στο σχέδιο του Θεού. Και τον λυπήθη ο Θεός για 3 ημέρες να χάσει. Όμως ο δεξιός αυτός λογισμός της φιλοσυγγελίας και όμορφα γαλμυρισμένου το θέλει και ο Θεός αυτό το πράγμα να δώσει χαρά. Χαρά είναι από το Θεό κλπ. Είναι ο θάνατος σαν υπακοή. Και όταν σε βγάλει εκ του τόπου σου θα σε βγάλει και εκ του τρόπου σου. Είναι ένας λογισμός αυτός να και τον σύγχρονο της φιλοσυγγελίας χωράς ανθρώπους θα το καταλάβουν. Και μάλιστα στους ανθρώπους οι οποίοι κατά κάποιον τρόπο έταξαν στον Θεό. Ενθυμίζεται τον σεισμό της Κεφαλινίας το 53. Έγινε σεισμός. Κατεστράφη το πάνω. Έγιναν μεγάλες ζημιές, απώλειες κοινικές και σωματικές. Οι Κεφαλίνοι ήρθαν στο όρος και εμόναζαν. Και όταν έμαθαν από τον τύπο και από τα ραδιόφωνα την καταστροφή της πατρίδας, αντί να πούνε εκείνο που είπε ένας άλλος μοναχός όταν του εγνώρισαν ότι κληρονομεί μια κληρονομία δεν ξέρω πόσων εκατομμυρίων από κάποιον που πέθανε στη γενή του στην Αμερική, ο οποίος δεν πήγαινε να την πάρει την κληρονομία, μα πέθανε λέει και σάφτε, πότε πέθανε, έχει λέει ένα χρόνο, εγώ έχω 45 χρόνια πεθαμένος. Έτσι αφήνισε και δεν πήγε να την πάρει την κληρονομία, ζω πόσα εκατομμύρια προπολεμικά. Δεν σκέφτηκαν αυτό αυτοί, αλλά ζήτησαν ευλογία από τον γέροντα και τον εκπαιδείωσαν να του δώσει άδεια να πάνε στο χωριό του να δούνε αν υπάρχουν οι συγγενείς. Και κατέφυγαν από εκεί, τρεις αν καλώ τον θυμούμε, δύο θυμούμε καλά, αλλά νομίζω είναι και τρίτος, τρεις εκατέβηκαν, και ήρθαν στην Κεφαλινία. Ο ένας επέστρεψε, οι δύο δεν επέστρεψαν. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια να επιστρέψει ο δεύτερος, ο οποίος και απέθανε τώρα εκεί. Έμεινε πολλά χρόνια έξω εδώ, βάλισε δηλαδή κατά το δηλεγόμενο πολύ φιλοφόροι στου σατανά τα έργα εδώ έξω, ο άλλος επαντρέφθηκε στον Πειραιά μάλιστα. Είναι τεχνάσματα αυτά. Δεν μπορούσε να του βγάλει αλλιώς, τώρα είναι ευκαιρία, η φιλοσυγγένεια, μεγάλο πράγμα. Παναγιώτη λέγει ο γονιός. Του ενός προπατέρα, ο οποίος επέστρεψε αμέσως στο όρος, είπε το εξής. Παιδί μου, η δουλειά σου δεν είναι εδώ με εμάς. Η δουλειά σου είναι εκεί που πήγε. Φύγε και πήγαινε ξανά στο σπίτι σου εκεί, και προσέφθηκε για μας. Και έφυγε την άλλη μέρα. Αυτός επέρασε από τις Αθήνες και προχώρησε. Οι άλλοι δύο μείναν εδώ, ο ένας παντρεύτηκε και είναι παντρεμένος τώρα, και ο άλλος έμεινε 5-6 χρόνια, αν καλώς εντιμούμε έξω, περισσότερα 7,
και τελευταίως ξαναπήγε όπου και κοιμήθηκε εκεί. Είναι λογισμοί λοιπόν αυτοί τους οποίους δεν μπορεί να πιάσει ο άνθρωπος εάν δεν τους προσέξει όσο πρέπει. Όταν λοιπόν τον άνθρωπο δεν κατορθώσει να τον μην τον αφήσει να πάει στην εκκλησία, στην ακολουθία, σε όλα αυτά τα πράγματα, τον παρηγορεί, του παρουσιάζει όλους τους κακούς τους εκκλησιαζομένους. Τι να κάνει να πας στην εκκλησία και να είσαι σαν την οχή, ή σαν τον παπά αυτόν, ή σαν τον νεοκόρο εκείνον, ή σαν τον άλλον που είναι σε ιεραρχική επιτροπή, ή σαν τον άλλον που είναι σύμβουλο. Τι να κάνει, ή σαν την τάδε που πηγαίνει στην εκκλησία και χωρίς το παιδί του, ή σαν τον τάδε που κάνει εδώ και κάθε μέρα στα δικαστήρια. Επιστρατεύει όλους τους κάρτες τους χριστιανούς για να δώσει μια απάντηση, διότι η φωνή μέσα της συνειδήσεως φωνάζει. Θέλει για αυτή μια απάντηση και επιστρατεύει όλο το σκάρτο για να δώσει μια απάντηση. Με τεχνάσματα. Έχει εμπειρία ο Σατανάς. Με 8.000 ετών. Τι θα να πάρει τώρα. Ότι εγώ είμαι καλύτερος από αυτόν που πηγαίνει εκεί πέρα. Είμαι καλύτερος από αυτόν. Δεν μην κοιτάς που δεν πιστεύω, δεν εξομολογούμε, δεν κοινωνώ. Αλλά σαν άνθρωπο να το πάρουμε και να το ζητήσουμε πολύ καλύτερος από αυτόν. Συμπεριφορά είναι αυτή. Δεν είδε τι γίνεται εκεί πέρα. Επιχείρηση είναι. Χίλια δύο πράγματα. Και ο άνθρωπος επαναπάβεται. Διότι δίνει μία ασπιρίνη. Αυτές είναι ασπιρίνες στον πονόδοτο. Δεν θεραπεύουν τον πονόδοτο, καθησυχάζουν τη συνείδηση η οποία επαναστατεί, η οποία ζητάει κάποια απάντηση, κάποια παρηγορία. Και κάθονται οι άνθρωποι έξω, μακριά, από τον δεξιό λογισμό ότι είναι καλύτεροι αυτοί. Είναι εκείνο που μας συνάγκασε και γράψαμε το άλλο καλός άνθρωπος και άλλο χριστιανός. Καταλάβατε. Γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν ότι δεν του σώζει η κακία και η αδυναμία των άλλων. Ο σκοπός του δεν είναι να πας στην εκκλησία να γίνεις σαν κι αυτόν, να γίνεις καλύτερος από αυτόν. Αυτό θα κάνεις εσύ. Και στην εκκλησία θα πας και σαν κι αυτόν δεν θα έρθει. Εφόσον βλέπεις ότι αυτός που πηγαίνει στην εκκλησία δεν είναι αυτός που θα έπρεπε να είναι. Εσύ δεν θα ακολουθείς αυτή την πολιτική, διότι έξω της εκκλησίας σωτηρία δεν υπάρχει. Όσα έργα και αγαθά αν παρουσιάσει ο άνθρωπος, εάν δεν ζητήσει το έλεος του Θεού με τον τρόπο που αυτό το σερβίρει και αυτό το υποδεικνύει, σωτηρία δεν υπάρχει. Εδώ έχουν και το λογισμό τους ορισμένοι, οι οποίοι μας παρουσιάζουν ανθρώπους καλούς εκ μέρους της αιρέσεως. Παραδείγματι, μα δεν επλησίασες ένα πρωτοκάτι να δεις πως είναι. Δεν επλησίασε έναν Ιεχωβήτη να δει τι άγγελο είναι. Δεν επλησίασε έναν τάδε. Εδώ το μυστικό και εδώ είναι ο δεξιός λογισμός. Μου παρουσιάζει έναν άνθρωπο τώρα, ο οποίος έχει συμπεριφορά, ο οποίος έχει ελεημοσύνη, ο οποίος έχει. Στόμα έχει και μιλιά δεν έχει, είναι άγγελο. Σύμφωνα. Χριστιανός είναι. Αυτό είναι το θέμα. Άγγελος είναι. Χριστιανός είναι. Διότι ο χριστιανός είναι ανώτερος από την αγγελική ζωή. Ο χριστιανός έχει κάτι παραπάνω. Αυτός, διότι είναι ερωτικός, γι' αυτό σου παρουσιάζεται άγγελος. Μη βαλόμενος από το συνεταίρο του, από τον εχθρό. Ο Σατανάς δεν πειράζει κανένα ερωτικό. Ούτε επιθυμία γυναικός σου βάζει, ούτε επιθυμία αντρός της βάζει, ούτε επιθυμία χρημάτων βάζει, ούτε επιθυμία κόσμου βάζει. Τίποτα! Δεν του βάζει πειρασμούς αυτού. Αυτόν τον έχει διαφιγουρίνει και τον παρουσιάζει απ' έξω. Δεν τον πειράζει. Ας πει να γίνει χριστιανός ο δόλος του. Ας πει να πιστεύει σε Αγίου, να πιστεύει στην Παναγία, να πιστεύει σε τριτυπώσαντο του Θεό του, να πιστεύει σε δόγματα ορθόδοξα, να δείτε τι θα γίνει, τι πειρασμού θα έχει ο άνθρωπος αυτός και αν μπορεί να τα εφαρμόσει όπως τα ζητάει να τα δει στον άλλο. Και από πότε έγιναν αυτοί τόσο άγγελοι που παρουσιάζονται έξω στον κόσμο φιγουρίνια. Από τότε που αρνήθηκαν. Γι' αυτό και πλανώνται ορισμένοι οι οποίοι πηγαίνουν και τους ακούνε ή τους διαβάζουν. Τι είναι η πλάνη τους. Ότι βλέπουν μια μόστρα ανθρώπινη. Δεν αναζητούν όμως να βρούνε εάν υπάρχει και σύνολο στη μέση. Και όταν ο άνθρωπος κοντά στο στο δόγμα ασυλίπτει όλο το άλλο το στρατηγεί το οποίο υπάρχει απέστω. Πάρε παραδείγμα του των Προτεσταντισμών. Δεν κόπτεται δια των Χριστών. Του λέει το και μόνο των Χριστών και ο Χριστός όλοι.
και εντούτοι των χρυσών των απορρίψει για ενός πλαγίου τρόπου και ενός πλαγίου μέσου το ότι δεν παραδέχεται την Θεοτόκον ως Θεοτόκον. Πόσο λοιπόν η Θεοτόκος δεν είναι Θεοτόκος, άρα ο Χριστός δεν είναι Θεός για σένα. Διότι εάν ο Χριστός είναι Θεός, αυτή η οποία τον έπαιξε είναι Θεοτόκος. Πόσο λοιπόν αρνείται ότι είναι Θεοτόκος, η Θεοτόκος, κατά συνέπεια ο Χριστός δεν είναι Θεός. Ιδού ο Θεός λογισμός που σε φέρνει τα πάλι από εκεί. Διότι την Μαριάμ Θεοτόκον που κυπολαμβάνει, άνεσε τη Θεότον κατά τον Γρηγόριον των θεολόγων. Τι είναι οι λογισμοί που ξεγελούν τον άνθρωπο και τον κρατούν μακριά από την Εκκλησία. Εγώ είμαι εντάξει, εντάξει. Πώς θα περάσεις μέσα όμως. Εάν δεν γίνεις παιδί της Εκκλησίας, δεν είσαι παιδί του Θεού. Το πάτερ ημών δεν μπορεί να το λέει. Εάν δεν γίνεις αδελφός του Χριστού, παιδί του Θεού, δεν μπορεί να είσαι. Και χρειάζεται ο λογισμός σου να τακτοποιηθεί και να καθαρθεί προς το σημείο αυτό για να πιαστεί σωστά και να βαδίσει σωστά. Γι' αυτό βλέπουμε πολλούς ανθρώπους εξαιτίας των ανθρώπων που χωλαίνουν μέσα στην Εκκλησία να μένουν απέξω αυτοί και να πιστεύουν ότι είναι καλύτερα από αυτούς που είναι μέσα. Βράζομαι εξ ευκαιρία να σας πω, όπως άλλως έχω γράψει και στο βιβλίο «Εν Εκκλησίες και Ευλογίες των Θεών», την απάντηση σε αυτό που σας λέω, του λογισμού αυτού του εκδεξιών, ότι η Εκκλησία είναι νοσοκομείο. Προσέξτε, το επαναλαμβάνω. Η Εκκλησία είναι νοσοκομείο που περιποιείται ασθενείς, άλλους βαριά και άλλους ελαφρότερα. Η Εκκλησία δεν είναι Εκκλησία για αγίους, για ασθενείς. Μέσα σε ένα νοσοκομείο σάλπονται και περιθάλπονται και περιποιούνται άνθρωποι οι οποίοι είχαν ασθενείς έξω. Και ειστούνται και παίρνουν φάρμακα και κάνουν δίαιτα και κάνουν κηρύξεις και χίλια δύο άλλα πράγματα και μένουν επί πολύ καιρό για να κατορθώσουν να οροφολήσουν και να απαλλαγούν τις ασθενείες τους. Αυτό που τους συμβαίνει και στην Εκκλησία. Ένα απέραντο μεγάλο νοσοκομείο είναι. Μη ζητάει λοιπόν οι ζωής μέσα στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο μέσα θα υπάρχουν άρρωστοι διαφόρων ποιοτήτων. Διαφόρων βαθμών διακλαδώσαν και ούτω καθεξής. Γι' αυτό θα συναντήσουμε και ανθρώπους με ελαττώματα μέσα στην Εκκλησία. Και πολλές φορές και ο γιατρός, το μέσον μάλλον, ως το νηστέρι, ως το φάρμακο, ο προσφέρον, αυτός που δίνει, πιθανόν και αυτός φάρμακο. Όμως το φάρμακο κάνει καλά τον ασθενή. Η εγχείρηση που γίνεται εκ μέρους του ασθενού γιατρού, κάνει καλά τον ασθενή. Μην πλανόμεθα και μην ζητούμε να βρούμε δικαιολογίες για να μείνουμε μακριά από την Εκκλησία με τον δεξιόν αυτόν λογισμό ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από αυτό. Η Εκκλησία δεν ενδιαφέρεται να φτιάξει ανθρώπους, να κάνει χριστιανούς. Άνθρωποι υπάρχουν πολλοί. Με μεγάλη ευγένεια και μεγάλο συναισθηματισμό έξω στον κόσμο. Όμως για τον παράδεισο δεν κάνουμε. Κοιτάξτε την περίπτωση του Φαρισαίου. Κατά πάντα τέλειος άνθρωπος. Κοιτάξτε την περίπτωση του μεγάλου αδελφού του Αθώση. Κατά πάντα τέλειος άνθρωπος. Έμειναν έξω οι άνθρωποι αυτοί. Παράξενα πράγματα ζητάει ο ουρανός, γι' αυτό ακριβώς μη μας γελάσει καλή και μείνουμε έξω. Ακόμη θα ήθελα να πω στο σημείο αυτό οι άνθρωποι οι οποίοι με τον δικό τους τρόπο τακτοποιούν το θέμα το να προσέλθουν η θυμπή ανεξαρτησία. Ένας λογισμός δεξιός είναι ότι δεν είναι άξιος. Και όταν ο άνθρωπος μένει μακριά από την θεία κοινωνία, ουδέποτε θα γίνει άξιος. Εφόσον δεν παίρνει το φάρμακο που θα τον κάνει κάποια μέρα σε τυχό άξιο, πώς είναι δυνατόν να γίνει άξιος και με τον τρόπο αυτόν, τον αφήνει προς τα εκεί. Άλλος δεξιός λογισμός είναι ότι εγώ έχω συμβουλευτεί, έχω ακούσει τον Α, τον Β, τον Γ
Τι είναι αυτό το α, ο β, ο γ. Μήπως είσαι ο άνθρωπος. Μήπως ο α, ο β, ο γ, ο άδειος λέει διάφορα αυτού του ανθρώπου, οποιοδήποτε κανεί το αυτός κατά κόσμο. Είναι γι' αυτό κάτι. Γιατί ο καθής ρωτάει. Τι θα λέει ο Παναγόπουλος και τι είναι ο Παναγόπουλος. Είναι καθηγητής, εδώ τα λέει καθηγητής. Ας μην ακούσουμε λοιπόν ούτε του Παναγόπουλου, ούτε του καθηγητού. Αλλά θα ακούσουμε του Αγίου, έχουμε την δύναμη. Τι ο εγωισμός μας μας βοηθάει περισσότερο να ακούσουμε του κυρίου καθηγητού και να μην ακούσουμε του Παναγόπουλου που δεν είναι του Παναγόπουλου αλλά είναι του Αγίου. Τι λέει σαν δηλώδη. Κάθετα από μακριά, το είπε ο κύριος καθηγητής αυτό, το είπε ο κύριος ιεροκύρης αυτό, σύμφωνοι. Όμως έλα που δεν συμφωνεί του κυρίου καθηγητού και του κυρίου ιεροκύρικος μετά του Αγίου και αν κάτω εκκλησία, τι να γίνει τώρα. Εδώ και ο λογισμός, ο εγωισμό, ότι δεν μπορεί, γιατί είναι ανωτέρα του χάρητος, εκεί το κρατάει μακριά και κοιμάται ξένωσε. Και θα περάσει σε λίγη αυτού. Πώς τον άνθρωπο πρέπει να ταπεινωθεί και πώς τον λέει διεχόν των Αγίων Πατέρων ημών να ακούσει τους Αγίους Πατέρας ημών και να πράξει εκείνο που λένε οι Άγιοι Πατέρες και να μην πράξει εκείνο που λέει ο κύριος Τάδη ή η κυρία Τάδη ή ο πατήρ Τάδη κλπ. Να πράξει εκείνο που λέγουν οι Άγιοι. Και όταν ο πατήρ Τάδη και όταν ο κύριος Τάδη γίνει Άγιος να τον πιστέψουν και να τον ακούσουν με τα γενέστερη. Εμείς πρόκειται το Θεό, έχουμε Αγίους να μας βοηθήσουν και να ζήσουμε κοντά τους και να γιάνουμε. Μένει λοιπόν μια μεγάλη μερίδα έξω γιατί το είπε ο πατήρ Τάδε, είπε ο κύριος Τάδε. Συμφωνεί αυτό που είπε ο πατήρ Τάδε ή ο κύριος Τάδε με αυτό το φρόνημα της εκκλησίας ή των πατέρων, συμφωνεί. Αν συμφωνεί ευλογημένο, να συμφιλήσει τα πόδια και να κάνω και τρεις δίπλες. Αν δεν συμφωνεί, σε ξεγελά ο εγωιστικός δεξιός λογισμός. Και σε βασάζει μακριά και σε φτιάχνει άξιον κατά καιρούς. Γιατί πώς γίνεται άξιος τρεις φορές το χρόνο και δεν γίνεται γρηγορότερα. Άρα δεν είναι αυτός ο λόγος. Είναι άλλος λόγος. Πολλοί λοιπόν με τον λογισμό ότι δεν είναι άξιοι δεν λαμβάνουν το φάρμακο. Μα παίρνουν το φάρμακο για να γίνουν άξιοι. Μπαίνω στο νοσοκομείο για να γίνω καλά. Κάνω τη θεραπεία, κάνω τη δίαιτα για να γίνω καλά, για να γίνω κάποτε άξιος. Ο άνθρωπος δεν ποτέ είναι άξιος. Εδώ ένας χριστός όμως λέει, ούτε ικανός, ουδέ άξιος, είναι υπό την στέγη μου η στέλτη. Πώς εσύ και εγώ θα πούμε ότι είμαστε άξιοι. Εδώ ένας μαγαζασίλιος λέει, όλοι έρμος και καταπετούσα έτσι. Πώς εγώ θα γίνω λοιπόν άξιος. Δεν είμαι άξιος, δεν είμαι ικανός, ουδέ άξιος. Αλλά χαρώ προσέχω μέση, ο τρόπο μου τη σάρκα, και πίνω μου το αίμα, εν εμεί με νυφαγό είναι αυτό. Για αυτό ακριβώς έρχομαι. Και να μην αφιστάμενο, μείνω μακριά από σένα, κυριάλωτος υπό την οητή λυκουζένωμη. Με πάει ο διάβολος μακριά σου, για αυτό έρχομαι. Όχι ότι είναι άξιος. Αλλή μόνο από τον άνθρωπο απερμένει να γίνει άξιος, και αλλή μόνο και αν πιστεύει ότι είναι άξιος. Διότι ο άνθρωπος από τη στιγμή που θα θεωρήσει ότι είναι άξιος, είναι ήδη ανάξιος. Όχι. Και την ώρα ακόμη που θα στέκεται εκεί πέρα, θα λέει εκείνο που λέγει ωραία η ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Προ των πυρών του ναού του παρέστημε και των δεινών λογισμών που καθίστανε. Έτοιμος είναι μπροστά εδώ και ακόμη αυτό το μυαλό μέσα έχει τα δικά του και τις αδυναμίες του και κοιτάζω να υποστηρίζω τον άλλον και κοιτάζω να μπω από εδώ εγώ πρώτος και κοιτάζω να κάνω το άλλο. Των δεινών λογισμών που καθίστανε εδώ, εδώ μέσα σε αυτή τη στιγμή τώρα. Γι' αυτό λέγω, πολλοί δεξιοί λογισμοί τους ανθρώπους τους ξεγελούν. Παίρνει το αντίδερο, θα σας πω ένα πολύ αστείο. Παίρνει το αντίδερο, εσύ. Τρώγει το μεγάλο και ο δεξιός λογισμός του λέει, πρόσεξε αυτό, μη σου πέσει κάτω, ρίξε το κεφάλι. Είπε παλακρός και πέφτει από εκεί. Να πέσει με γκέλ κάτω, καταλάβατε. Δεν είναι τη διαβόλα αυτό, τι είναι τι. Αυτού του αρχικού καθηγητού, αυτό πει. Την κορφή το κεφάλι του αυτό, πρώτο κάτω. Και όταν αρχιεύει το κεφάλι, πέφτει κάτω. Είναι τζατσάρα, είναι φαλακρό και το πατάει την ηλιά. Δεν είναι δεξιδεξιό λογισμό. Έχει μερίου τρόπου
Κοινώνησε. Μία σταθεί στο χέρι του παπά. Πόπο. Μία σταθεί στην εικόνα. Πόπο. Τι να γίνει. Καθίγεται στο καπετάκι. Τεχνάσματα δικά του αυτά όλα. Και δημιουργείται κατάσταση ο άνθρωπος πολλές φορές. Και βλέπουμε και ορισμένους πατέρας το φιλούν, τον φιλάν το χέρι, δεν το δίνει να το φιλήσει. Και τι είναι το φιλά. Εγώ καθαρίστηκα τη βοήθεια του Θεού και το ωράριο που μου έδωσε κοινώνησε και καθαρίστηκα. Τι άλλο λοιπόν είναι τώρα. Μα κοινώνησε και εσύ δεν κοινώνησες γρήγορότερα από μένα. Τι λέω κοινώνησε. Τι κοινώνησες μέσα και με τα χέρια σου, εγώ κοινώνησα έξω και με κουλαβίδα. Δεν κοινωνήσαμε και δύο, δεν έχουμε χρυσό. Εσύ δεν έχεις τίποτα παραπάνω από μένα. Μήπως είσαι και πάτε, πως έχει το χάρημα της ερωτήνης. Λοιπόν, προτιμώ τι άλλο. Δώσε μου το χέρι. Δεν το κατάλαβε. Τον ξεγράφει ο καθένας, το φυλάει. Παπηγεί το φυλάει το χέρι του, γιατί λένε την δικό του. Έχουν αδειασμό. Ένα αποτυχευμένο. Δεν είναι δικό το χέρι. Τι χάρη προτιμώ, τι ερωτήνης προτιμώ. Και το χέρι το βλέπω ότι δεν ελίασε μέσα, δεν έλυσε μέσα το χρυσό. Είναι ματωμένο αυτό το χέρι και θέλω να το φιλήσω. Γιατί δεν μου το δίνει. Τι πάρα τι κοινώνησε. Τα πήγε ο Χριστός, τα έξω θα τον καθαρίστηκα, το θα πει. Είναι η δεξιόν λογική. Είναι οι θεσπιστίες αυτές που φτιάχνει ο κόσμος. Δεν έχει απλώς τα καρδιά. Και ξεγελέται ο άνθρωπος και μένει μακριά όπως είπα, από την θεσπιστία, μακριά από τα μυστήρια, μακριά. Άλλος λογισμός δεξιόν. Τι ήταν αυτή η ομολογική. Αυτά τα λέει στη νέα. Και στη μεγάλη. Θα ξανατο κάνει. Κοροϊδεύεις το Θεό, επιτρέπεσαι. Έχετε διαβάσει εκείνο που λέγει ότι ένας έφτασε στην αμαρτία της φορνίας, αλλά σκονόταν και πήγαινε αμέσως και εξομολογεί το και έκλαιε και λοιπά και το συγχωρούσε. Το έκανε μια, το έκανε δυο, το έκανε τρεις. Μια μέρα που ξαναπέζε κάνει και ξανά και πάει μπροστά, πάει ο Σατανάς και του λέει, πρέπει λέει σαν τα μούτρα στον πέρα του λέει το χρυσό. Έκανε το δικηγόρο. Καταλάβατε. Σαν τα μούτρα σου λέει και πέρασε ο Χριστός. Σε συγχώρησε μια, σε συγχώρησε δυο, σε συγχώρησε τρεις. Λογισμός όμορφος αυτός, ε. Για να τον φέρεις απαγόητευση. Να τον φέρεις αυτοκτονία. Να τον φέρεις απόγνωση. Να μην ξαναπάει, να μην έχει πρόσωπο να πάει. Όταν πήγαινε προς την αμαρτία δεν του είπε. Ρε πού πας, θα ξαναπάς. Με τι πρόσωπο θα ξαναπάς τον Χριστό. Τώρα που ζήσε τον Χριστό να ζητήσει συγγνώμη, τώρα παίρνει θέση δικηγόρου υπέρ του Χριστού, μη μολυνθεί ο Χριστός. Και λέγεται ότι εκείνη την ώρα εμείνεται εικόνα τα πόδια που είχε πέσει ο άνθρωπος αυτός και είπε στον Σατανά, του λέει, τρισκατάρατε, του λέει. Δεν εκπορέστης πλέον. Όταν ήρθε το προς εσένα, δεν τον εμπόδισε. Τώρα που έρχεται προς εμένα, τώρα λέει τον εμποδίζει. Άλλωστε λέει, δεν γνωρίζει το γραφικό όπου ευρώθηκε και κρινώθηκε. Και απέθανε την ώρα εκείνη. Τον βρίσκω εν μετανία, τον σώζω λοιπόν, όπου ευρώστηκε και κρινώστηκε. Σατανάς έρχεται λοιπόν και λέει στον άνθρωπο ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Θα ξαναπέσει. Είσαι νέος, δεν μπορείς και λοιπά. Και ποιος σου είπε ότι θα ξαναπέσει. Ποιος σου το είπε αυτό το πράγμα. Ποιος είπε ότι θα ζεις την άλλη ώρα. Ποιος είπε ότι θα βγεις έξω από το εξομολογητήριο. Το θέμα σου δεν είναι αυτό. Ούτε το θέμα μου είναι αυτό. Το θέμα και των δυο μας είναι εμείς θα πάμε και θα τρεμαστούμε στο έλεος του Θεού. Και να φροντίσω όχι να κόψω καταρχάς την αμαρτία, αλλά να περιορίσω την αμαρτία. Και όταν ο Χριστός με δει ότι πηγαίνω με αυτήν την πρόθεση, παρότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις κατά κόσμον, κατά σάρκα, κατά εγώ, κατά συμφέρον, κατά, εναντίον ότι εγώ πηγαίνω προς τα εκεί. Και δεν ακούω τον δεξιόν αυτόν τον λογισμό ο οποίος μου λέει ότι δεν θα τα βγάλω πέρα και είναι ντροπή να πηγαίνω και δεν μπορώ να εμπέζω τον Θεό. Εγώ θα έρθω βέβαια τόνο 10 παιδιά κατά συνθώ. Και αν αμάρτανα 10 φορές το μήνα θα αμαρτήσω 9. Και αν αμάρτανα 8 θα αμαρτήσω 7. Και αν αμάρτανα 7 θα αμαρτήσω 6 κλπ. Με τη βοήθειά σου να το κόψω, να σταματήσω. Και τότε είναι υπό το έλεος του. Όταν καθίσει και ακούσει λοιπόν του λογισμού αυτού, πού πηγαίνει, τότε τι θα γίνει, δεν θα πάει. Θα τον έχει αυτός, είναι δεξιά λογισμός αυτός. Και μάλιστα ότι ζήσεν προσβάλλεται, τον εξοργίζει περισσότερο το Θεό. Άλλοι πάλι δεν πηγαίνουν με την σκέψη, δεν θα πάνε να τα πεις. Λέγονται αυτά τα πράγματα, λέγονται, μα δεν τρέπεσαι. Δεν έχεις σκέψη απάνω σου. Πώς θα τα ξεστομίσεις αυτά τα πράγματα. Είναι δεξιός λογισμός αυτός. Άμα είναι έτσι, πώς το πάθεις.
εφόσον δεν λέγεται. Πώς πράττεις ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να σαν το εξωτερικεύσει, να το παρουσιάσει σε γατρό. Πώς το κάνει, για λες έτσι εκεί. Εκεί δεν είναι έτσι. Δεν σου μιλάει, δεν σου βάζει το λογισμό αυτόν, αλλά σου λέει δεν είναι τίποτα αυτό. Δεν πειράζει. Όλα δικαιολογούνται. Μπορεί τώρα να κρατήσει. Μπορεί να δικαιολογούνται αυτά τα πράγματα. Δεν τα έχει ο Θεός για να σε βάλει στο χέρι. Όταν σε βάλει στο χέρι, έπειτα σου φέρνει εκ δεξιών την εντροφή για να μην φτάσει στην εκτομολόγηση. Δεν θυμίζει ένα βράδυ που μιλούσαν περί εκτομολόγηση, τι σα είπα για το θέμα αυτό. Γιατί πολλοί άνθρωποι είναι κάτω από το φέρμα του Σατανά, στα γνήσια του γαζωμένη εξαιτία τη εντροφή. Ότι εκτομολογούσε έναν και είδε έξω στους άλλους που επερίμεναν έναν ψηλό κάτι να διανέμει σ' αυτούς. Διέκοψε την εκτομολόγηση και βγήκε και τον ερώτησε τι κάνει εκεί. Αυτοί δεν έβλεπαν κανέναν και το θεώρησαν ανακόλουθο αυτό του ιερέου. Τι κάνει το, ποιος είναι, ποιον βλέπει πάτε που λέει τι κάνει. Αυτό το επιμένει. Εσύ του λέει ο ψηλός. Τι κάνεις εκεί. Και πάλι δεν έβλεπαν τίποτα. Κάτι έπαθε ο παπάς. Ο παπάς όμως δεν είχε πάθει τίποτα. Εν ονόματι Ιησού Χριστού εσταυρωμένο. Τι κάνεις εκεί εσύ. Και τότε βλέπουν έναν ψηλό μεταξύ των. Και σταυροκοπήθησαν. Πού ήταν αυτός. Και τον βλέπαμε εμείς. Το κεφάλι κάτω δεν μιλούσε. Σε εξορκίζω το όνομα του Χριστού να πεις τι είσαι και τι θέλεις εδώ. Και τι λέτε ότι είναι, είμαι Σατανάς. Χριστός του Παναγία, ο Σατανάς στο εξομολογητήρι. Αν πού θα πάει, στα βουνά, για κάρβουνο, στο εξομολογητήρι κάτι, για τις αμαρτίες. Τι κάνεις εδώ. Να λέει, θα λέει κάτι να δώσω. Τι να δώσω. Κάτι που είχα πάρει από αυτούς. Τι τους είχες πάρει. Τι είχα πάρει την τροπή. Γιατί, για να αμαρτήσεις. Και τώρα τι κάνεις. Ήρθα να τους τη δώσω πίσω, για να μην τα εξομολογηθούν σε σένα, να ξαναμείνουν σε μένα. Καταλάβατε. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν φύγει απέξω από το εξομολογητήριο. Με άλλων λογισμών. Ότι έπρεπε ο πάτερ αμέσως να με δεχτεί, ότι έπρεπε όλοι να με εργάσουν, να πάω εγώ κλπ. Απέξω από το εξομολογητήριο. Ξέρετε πόσοι δεξιοί λογισμοί υπάρχουν. Που φύγουν το εγώ του ανθρώπου. Και την μη διαμορφωσή του και τη θέση του κλπ. Και μένει στα χέρια του Σατανά. Καλείται ο άνθρωπο να τα σπάσει τα δεσμά αυτά. Και να ξεκολλήσει και να ξεκινήσει διαφορετικά θα μείνει στα χέρια του διαβόλου με όλες αυτές τις δίθεν σκέψεις. Και θα έπρεπε και θα κάνει και τούτο και μου βάλε κανόνα και τα διάφορα. 500 χρόνια να σου βάλει κανόνα. Και έτυχα να πει ο κλίνης να σου βάλει κανόνα, να τον δεχθεί τον κανόνα. Διότι έτσι θα νικήσει τον λογισμό αυτόν που σε έστειλε να εξομολογηθεί για να λάβει συγχαρητήριον ευθύνη. Και όχι συγχωρητήριο. Καταρισμένοι έχουν τη γνώμη ότι ο πάτερ δεν πήγε στη χαρτιά μου παιδί μου που ήταν απόρνο τόσα χρόνια. Τα συγχαρτιά μου κόρη μου που πέτα στα παιδιά του δεν είχε. Πέρασε να κοινωνήσει. Τα συγχαρτιά μου νεαρέ μου που άφησε τίποτα όρθιο. Πέρασε να κοινωνήσει. Τα συγχαρτιά μου νεαρά μου που δεν άφησε την καρσονιέρα πουθενά. Πέρασε να κοινωνήσει. Συγχαρτήρια περνάνε οι άνθρωποι. Όχι συγχωρητήριο ευθύν, αλλά συγχαρητήριο ευθύν. Γι' αυτό ακριβώς. Μένε μακριά, γιατί δεν το βρήκα το πάτερ να είναι τέτοιος. Μα αν θα σου βάλει έστω και 20 χρόνια κανόνα, γιατί υπάρχουν αμαρτήματα που είναι για 20 χρόνια κανόνα. 18 χρόνια, 20 χρόνια, τούτο καθεστής. Έτυχα να πει ο κλίνης, μόνο όταν πρόκειται να πεθάνει για αυτή η κοινωνία, υπάρχουν και τέτοιες αμαρτίες. Οι οποίες είναι και τιμόρας μάλιστα τώρα. Αλλά είναι χαμένα αυτά. Δεν υπάρχει εξομολογητήριος επιτοπλίστων. Ξομολογητάριο επιτοπλίστων στα χέρια του κλήρικου. Δεν έχει διαβάσει κύριε Γιώργο Άγιο Ιωάννη τον Ισκεφτή. Δεν έχει βάλει τέτοιου κανόνε. Και όταν βγει ο Θεός, τον άνθρωπο και μετανοεί, βρίσκει και οικονομεί τα πράγματα. Γιατί πολλοί λένε, αν μου βάλει 15 χρόνια κανόνα, δεν πάω χαμένο. Γιατί εσύ κάτι 30 χρόνια έξω και τώρα με τα 15. Εσύ κάτι 50 χρόνια πολιτεία κοινωνία και τώρα με τα 10 και με τα 20. Άλλωστε, δέξει εσύ με ευχαριστία ότι το αξίζει αυτό. Να τιμωρηθείς κατά την έννοια και ο Θεός θα οικονομήσει. Για το Θεός βλέπει. Έχει την δύναμη να σου πει, όπως είπε στον άνθρωπο το ιό, χωρίς μία ώρα κανόνα. Να τον βάλει κατευθείαν στο μόσχο το σκεφτό. Έχει την δύναμη. Αλλά και ο αφορισμός αυτός, η αποκοπή αυτή, η δυναμική που δίνεται ως φάρμακο πλέον,
Διότι γρηγορότερα ήσουν αποτεχομένος, αλλά εξακολουθούσε να αμαρτάνει. Και κατά συνέπεια δεν λαμβάνεται υπόψη που ήσουν αποτεχομένος τώρα. Είσαι αποτεχομένος, σου βάζει κανόνα, αλλά σου βάζει το κανόνα ως φάρμακο η Εκκλησία. Σου βάζει ως δίαιτα, ως προπόνηση, ως πάλεμα. Και δείχνοντας καρπούς άξιους μετανοίας σου, θα προσέλθεις στο μυστικό δείπνο. Αλλά όταν εσύ το δεχτείς, εσείς 20 μου βάλεις πάτερ, 100 πρέπει να μου βάλεις. Το αξίζω, να γνωρίζεις ότι πολύ γρήγορα θα κοινωνήσεις. Πολύ γρήγορα θα κοινωνήσεις. Σε λίγα χρόνια, σε λίγους μήνες, σε λίγες ημέρες μπορεί να κοινωνήσεις. Όταν δεις την πραγματική μετάνοια ο Θεός. Θυμούμε μια περίπτωση που είχε λάβει χώρα εδώ στη Χριστοφυλλώτισσα. Κάποιος χειραγώγησε έναν βαρυτινίτη, όπως τα λέγαμε, σε αμαρτίες, τον εξομολόγο. Ο εξομολόγος του έβαλε 20 χρόνια κανόνα. Του λέγει, κάνω συγχωνεύσεις των κανόνων και σου βάζω 20 χρόνια. Ούτε 100 χρόνια δεν είναι ικανά να σε τακτοποιήσουν με αυτά που έχεις κάνει. Όταν έφυγε, είχε και βρήκε το άλλον και του λέει, τι μου έκανε, θα αυτοκτονήσω. Το πάει του λέει, θα αυτοκτονήσω. Θα αυτοκτονήσω, του λέει. Είναι δυνατόν εγώ να ανθέξω 20 χρόνια να περιμένω. Μα τι του λέει, τόσα χρόνια δεν κοινώνησες και δεν πειράξεις. Γιατί τώρα πειράζεσαι. Είναι του πονηρού. Κάνε υπομονή, δέξου, όπως του είπε ο πνευματικός σου. Και θα ξαναπάμε στο πνευματικό. Και αν υπάρχει μετάνοια δικιά σου μέσα πραγματική, ο Θεός θα του μιλήσει και τα 20 χρόνια που θα κάνει, του λέει 20 μέρες, του λέει. Τον παρηγόρησε κατά κάποιον τρόπο. Τον παπά αυτόν πρώτη φορά τον είχε δει και ο παπάς πρώτη φορά τον είχε δει αυτό. Όμως δεν μπορούσε να κοιμηθεί ο άνθρωπος. Όλη την εβδομάδα του έλεγε τι μου έκανε. Δεν μπορούσε να τον παρηγορήσει. Μια μέρα λοιπόν περνούσε απ' έξω από τη Χριστοφυλλώτισσα. Και κατ' οικονομία έβγαινε ο ιερέας εκείνη την ώρα από τη Χριστοφυλλώτισσα. Τον βλέπει και του μιλεί. Του λέει, εσύ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Αυτός νόμιζε ότι έπεσε κεραυνός από τον ουρανό. Γυρίζει πίσω, έλα εδώ, του λέει, έψαχνα, του λέει, ένα ευρώ. Να ετοιμαστείς και να έρθει εκεί να σου κοινωνήσει. Τι είχε βάλει 21 κανόνα. Πού τον θυμόταν, πού τον ήξερε, ούτε είχαν συναντήσει με τον άλλο. Και του λέει, εσύ, του λέει, έλα εδώ. Την άλλη στιγμή εκεί να ετοιμαστείς, να σου κοινωνήσει. Ας έβαλε 20 χρόνια, να σου κοινωνήσει, έχει με τον ήξερε. Και κοινώνησε μέσα σε 15 μέρες, σε 13 μέρες. Βλέπει ο Θεός. Αλλά εμείς από το εγωισμό μας, η μορφωσή μας βλέπει, η αμαρτία μας δεν τη βλέπουμε και όλα αυτά τα πράγματα, δεν μας αφήνουν να σκεφτούμε σωστά.